Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βραγκοπούλου, για την αναλυτική παρουσίαση των οδηγιών. Σαφώς έχετε δίκιο, ο πληθυσμός των ασθενών, των ενηλίκων με συγκινήσεις καρδιοπάθειας αυξάνεται, άρα είναι απαραίτητα, όπως είπατε πολύ σωστά, τα εξειδικευμένα κέντρα και το εξειδικευμένο προσωπικό σε όλες τις παθήσεις, τόσο στις αρρυθμίες, όσο στην επεμβατική καρδιολογία, στην απεικόνηση, πάρα πολύ σημαντικό για τη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών αυτών. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα έχει να προσθέσει κάτι. Αφροδίτη, ίσως. Κύριε Μητρόπουλε. Ναι, Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Να σας χαρώ για την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα θεσμικά όργανα, είτε λέγεται Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, είτε Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακας Καρδιάς και Αγγείων, είτε η Ελληνική Παιδιατρική Καρδιολογική Εταιρεία, να πάρουν την πρωτοβουλία, έτσι ώστε όλα αυτά, είτε αφορούν θέματα εκπαίδευσης, είτε μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και προφανώς το επόμενο θα είναι και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, και να θεσμοθετηθούν με βάση τις διεθνείς κατευθύντηρες οδηγίες, προσαρμοσμένα όμως στην ελληνική πραγματικότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, την καλή ελληνική πραγματικότητα, αν με επιτρέπετε, και να μπορέσουν αυτά τα θέματα να θεσμοθετηθούν και να μπουν σε μία σειρά για όλους τους συναδέλφους, για όλες τις εταιρείες και κυρίως για την καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους Έλληνες ασθενείς, είτε παιδιατρικούς είτε ενήλικες, και για την εκπαίδευση που έχουμε, νομίζω, όλοι μας υποχρέωση προς τους νεότερους γιατρούς και τους νεότερους συναδέλφους. Και να συγχαρώ όλους τους εισηγητές για τις πολύ περιστατωμένες ομιλίες τους. Πράγματι, ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές και τους δύο συμπροέδρους. Εγώ, ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας, θέλω πραγματικά να σας πω πόσο έχω εκπλαγεί από τη συμμετοχή σε αυτό το webinar. Με ενημέρωσαν ότι περίπου 750 συμμετέχοντες παρακολούθησαν αυτό το webinar. Είναι τεράστιο νούμερο και καταλαβαίνω γιατί τόσοι πολλοί από εσάς με προσεγγίσατε και μου είπατε ότι θα θέλατε να μάθετε πώς να κάνετε καλή εξειδίκευση πάνω στην παιδοκαρδιολογία, την καρδιολογία συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων και τις υποεξειδικεύσεις όπως την καρδιοχειρουργία και την απεικόνηση. Διάβασα κάτι τελευταία που λέει «We are not treating, we are caring for patients». Δεν είναι που τους θεραπεύουμε μόνο, τους φροντίζουμε συνολικά. Και εδώ είναι αυτό που μας είπαν πολλοί ομιλητές, ότι οι ομάδες είναι μεγάλες, δεν αποτελούνται μόνο από γιατρούς, αποτελούνται από νοσηλευτές, από θεραπευτές, από ψυχολόγους, γιατί αυτός ο πληθυσμός πράγματι μεγαλώνει, η ηλικία του μεγαλώνει και γίνεται όλο και πιο δύσκολος, αλλά όσο πιο δύσκολος, τόσο πιο ωραίος. Τα μηνύματα μου, εγώ αυτά που κράτασα, που σημείωσα σήμερα και θα εισηγηθούμε με το Προεδρείο στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, είναι για τις εξειδικεύσεις στην Ελλάδα. Νομίζω για την παιδοκαρδιοχειρουργική, ίσως από ό,τι ακούσαμε τον κύριο Σαρή, δεν είναι τόσο όρημα τα πράγματα, γιατί βέβαια είναι και εξαιρετικά δύσκολη ως ειδικότητα, αλλά πιστεύουμε από την Ελληνική Παιδοκαρδιολογική Εταιρεία και την ΕΚΕ και τον πρόεδρο κύριο Καλαβρουζιώτη που μας έχει γράψει ένα σχόλιο, ότι για την παιδοκαρδιολογία ως υποειδικότητα είναι πλέον όριμο να γίνει η θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης και έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ το σύγγραμμα για το ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια. Αυτό που είναι το κύριο μέλημά μας και πολύ το συζητάμε μεταξύ μας και συζητήθηκε και σήμερα, είναι ότι χρειαζόμαστε λιγότερα κέντρα με μεγαλύτερο όγκο. Αν η Αυστραλία έχει 7 κέντρα συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα από αυτά που έχουμε. 5.000. Η Ελλάδα δεν γίνεται να έχει περισσότερα από την Αυστραλία. Πρέπει να κάνουμε centralization of services. Πρέπει τα κέντρα να έχουν όλες τις υποειδικότητες και καρδιοχειρουργή και επεμβατική καρδιολογία και. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αφροδίτη, ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε μία τοποθέτηση για την εκπαίδευση στη Σουηδία, που είναι παρόμοια πληθυσμιακή χώρα με την Ελλάδα. Μόνο 2 πανεπιστημιακά κέντρα δίνουν εξειδίκευση, οπότε αυτό, αν μη τι άλλο... 1/5 εκατομμύρια. Το τρίτο σχόλιο που έχω σημειώσει και θα εισηγηθούμε στο ΔΟΣΟΥ της ΕΚΕ
και αυτό μπορεί να συζητηθεί και να αποφασιστεί, είναι η επιθυμία σας να ενταχθούν οι συγγενείς καρδιοπάθης ή η παιδοκαρδιολογία στην εκπαίδευση την πενταετή της καρδιολογίας, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, ένα συν ένα εξάμηνο, γιατί προφανώς εφόσον οι ασθενείς αυτοί μεγαλώνουν σε ηλικία, καρδιολόγοι ενηλίκων έρχονται σε μεγάλη επαφή μαζί τους. Και ένα πολύ ωραίο σχόλιο που είδα είναι οι νεότεροι, ελπίζουμε, έγραψε κάποιος συνάδελφος, να γίνουν πιο ειδικοί από εμάς. Αυτός είναι κάποιος σοφός συνάδελφος. Ναι, οι εξειδικεύσεις έχουν γίνει πάρα πολύ πολλές. Δεν μπορούμε να είμαστε πολυπράγμονες, πράγματι, δεν μπορούμε να είμαστε καλοί σε όλα, όπως έγραψε κάποιος συνάδελφος, και στην ευρική καρδιολογία και στην επεμβατική καρδιολογία το ίδιο άτομο. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να γίνουμε, να κάνουμε υποεξειδικεύσεις, να είμαστε καλοί στην υποεξειδίκευσή μας και να δουλεύουμε σε ομάδες, σε κέντρα μεγάλου όγκου. Αυτά είχα να πω εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήμασταν όλοι μαζί απόψε. Είναι ηχογραφημένο αυτό το webinar, είναι μαγνητοσκοπημένο, οπότε θα αναρτηθεί, υποθέτω, στην ΕΚΕ και θα μπορείτε όσοι οι συνάδελφοί σας που θέλουν, αλλά δεν μπορούσαν να είναι εδώ μαζί μας, να δουν το αντίστοιχο κομμάτι που τους ενδιαφέρει για την εξειδίκευσή τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.